Σε μια πολιτική στροφή, το ακραίο σκοπιανικό κόμμα ΒΜΡΟ σημείωσε μια συντριπτική νίκη τόσο στις προεδρικές όσο και στις βουλευτικές εκλογές, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες στην Ελλάδα σχετικά με το μέλλον της Συμφωνίας των Πρεσπών. Με πάνω από το 90% των ψήφων συγκεντρωμένων, το ΒΜΡΟ κυριάρχησε στην κοινοβουλευτική κούρσα με 43% των ψήφων. Στην προεδρική αναμέτρηση, η Γκορντάνα Σελιάνος Καντάφκογα του ΒΜΡΟ εξασφάλισε μια επιβλητική νίκη με 65% των ψήφων, ξεπερνώντας σημαντικά τον απερχόμενο πρόεδρο Στέβο Πενταρόφσκι, ο οποίος συγκέντρωσε 29,33%. Η συντριπτική επιτυχία του ΒΜΡΟ έχει πυροδοτήσει τον κόδωνα του κινδύνου στην Αθήνα, λόγω της στεναρής ακραίας στάσης του κόμματος και της έντονης κριτικής του για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή τουλάχιστον προβληματική συμφωνία, την οποία υπέγραψαν Ελλάδα και Σκόπια για να επιλύσουν τη μακροχρόνια διαφωνία για το όνομα Μακεδονία, που χρησιμοποιούσαν οι Σκοπιανοί και να διευκολύνουν την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, βρίσκεται τώρα σε κίνδυνο. Τόσο ο ηγέτης του ΒΜΡΟ, Χριστιάν Μικόσκι, όσο και η εκλεγμένη πρόεδρος έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να επιστρέψουν στο όνομα Μακεδονία και υπενήσονται πιθανή ακύρωση της συμφωνίας. Οι πιθανές συνέπειες μιας ακύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών θα οδηγήσει και σε παγίδευση της χώρας μας, καθώς μια τέτοια κίνηση όχι μόνο θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις περιφερειακές εντάσεις, αλλά και να υπονομεύσει τη διπλωματική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη φορά θα πρέπει να γίνει με τα Σκόπια εντός ΝΑΤΟ, τον οποίον η ένταξη ολοκληρώθηκε με βάση το άρθρο 2 της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δηλαδή ένα από τα όπλα της χώρας μας και ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, μαζί με αυτό της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον δεν υπάρχει. Ξεκινά μια μεγάλη κουβέντα για το ποιος βιάστηκε να βάλει μια τέτοια χώρα στο ΝΑΤΟ. Γεγονός το οποίο είχαμε επαναλάβει και με την Αλβανία, την οποία τώρα εκβιάζουμε πλαγίως να κάνει τα απολύτως απαραίτητα για την ομογένειά μας. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την εκλογική νίκη, το Βόρεια από το Βόρεια Μακεδονία εξαφανίστηκε αμέσως από όλες τις αναρτήσεις των νικητών, γεγονός που παραβιάζει ήδη τη συμφωνία. Η πιθανή διάλυση ή η μητήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την Ελλάδα, απειλώντας να βγάλει ξανά το πρόβλημα που κρύψαμε κάτω από το χαλάκι των Βαλκανίων, το οποίο επηρεάζει τόσο την Ελλάδα όσο και τη Βουλγαρία. Η μητήρηση της Συμφωνίας θα δημιουργήσει πολύ κακό προηγούμενο για την Ελλάδα και καλό παράδειγμα για την Τουρκία και την Αλβανία, που για ακόμη μια φορά θα καταλάβουν ότι η χώρα μας αντιδρά καθυστερημένα ή και καθόλου σε τέτοιες εθνικά επικίνδυνες κινήσεις. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.